Εύκολο στόχο έγινε για δύο άγνωστου δράστε στο καφέ των αθλητικών εγκαταστάσεων του ομίλου αντισφαίρηση στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Νυχτερινέ ώρε χθε μπήκαν από το γήπεδο του τέννη και αφού ανέβηκαν στι κερκίδε, πέρασαν στον άβλιο χώρο, από όπου χωρί να γίνουν αντιληπτοί παραβίασαν την είσοδο. Ερχόμενο το πρωί, ανοίγω την πόρτα, βλέπω την μπαλκονόπορτα παραβιασμένη και πεταμένα τα ντουλάπια σπασμένα. Ανοιγμένα, πεταμένα τα πράγματα. Μην κοιτάτε τώρα που τα έχουμε αναμαζεύσει λίγο. Ο Χάρης Κοντοπυράκης, ιδιοκτήτης του καφέ, ειδοποίησε την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, άντρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο μαζί με στελέχη της υπηρεσίας σήμανσης. Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες άναψαν μια μικρή εστία φωτιάς πίσω από τον μπαρ του καταστήματος για να διευκολύνουν την αναζήτησή τους, ενώ πέρα από την αναστάτωση του χώρου δεν προκάλεσαν φθορές. Βάλανε φωτιά για να βλέπουμε, να μην φαίνονται απ' έξω. Δηλαδή δεν είχαν ούτε καν φακό, από ό,τι υπολογίζω, ή φοβηθήκαν να τον ανάψουν. Η λία των ερασιτεχνών, όπως φαίνεται διαρρηκτών, περιορίστηκε σε περίπου 500 ευρώ σε κέρματα, έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα μπουκάλι βότκα. Είχα ένα μικρό κουτί χρηματοκιβωτιάκι, αυτά τα σιδερένια και τα φύλαγα μέσα, το πήρανε. Τα ψηλά που ήταν στη ταμιακή μηχανή τα πήραν όλα. Και αυτά, τάλιρα και διπλά, μονά και τα ψηλά αυτά. Πήρανε μία βότκα, πήραν το λάπτοπ. Πριν διαφύγουν, οι διαρρηκτές απόλαυσαν στο εσωτερικό του καφέ δύο παγωμένους χυμούς και έφυγαν σαν κύριοι από την έξοδο της οδού Ανδρέα Παπανδρέου.